Πάμε! Έλα, σκύλε! Let's go! Δείξε μας την καινούργια σου κάμερα. Θα μας δείξει την καινούργια σου κάμερα. Και λοιπόν, για πες μας λίγο για την κάμερα σου. Και την έφερε ο Άγιος Βασίλης τα Χριστούγεννα, επειδή ήταν καλό παιδί και επειδή αντί να παίζει 10 ώρες PlayStation έπαιζε 8. Οπότε μείωσε τις ώρες PlayStation ανά 2 ώρες. Και είναι πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσει πια να ανεξαρτοποιηθεί από το PlayStation και να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Πώς... Μπράβο, Παύλο. Δείχνει ένα καλό παράδειγμα σε όλους τους εξαρτημένους από το PlayStation ότι υπάρχει κάτι άλλο στη ζωή. Και όχι μόνο ένα κουτί και ένα τηλεχειριστήριο. Σωστό. Ναι. Υπάρχουν περισσότερα στη ζωή. Γι' αυτό και ο Παύλος βρήκε κοπέλα τώρα. Οπότε έχει κοπέλα. Ένα καλό. Έχει και την κάμερα, οπότε μπορεί να πάνε χρόνο με την κάμερα. Οπότε κοπέλα συν κάμερα, ίσον ότι μπορεί να βγάζει φωτογραφίες στην κοπέλα του με την κάμερα. Τρομερό, και να την κάνει μοντέλο στο Instagram. Και να έχει πολλούς followers και μετά να βγάζει λεφτά από αυτό. Είναι ένα πολύ, πολύ έξυπνο, μια πολύ έξυπνη κίνηση ώστε να πραγματοποιήσει τα όνειρά του για το μέλλον. Είναι, συμφωνώ, μια πολύ καλή κίνηση και μια πάρα πολύ σοφή κίνηση επίσης, η οποία του δίνει τη δυνατότητα να απεξαρτοποιηθεί και να δημιουργήσει μια ζωή με αυτούς που πραγματικά αξίζει. Γιατί ο Παύλος αξίζει πολλά. Αξίζει πάρα πολλά. Είναι όμορφο παιδί. Ο Παύλος αξίζει τα καλύτερα, πιστεύω. Είναι άσχετος. Αλλά εντάξει, είχε κάποια θέματα εκεί, ξέρεις, έχουμε όλοι μας θέματα όταν είμαστε σε τέτοια ηλικία. Άλλοι έχουμε θέματα με το puberty. Ο Παύλος είχε θέματα με το PlayStation. Εντάξει. Ο Πέτρος είχε θέματα με τα. Όχι. Εντάξει, είχα λίγο θεματάκι, αλλά δεν πειράζει. Α, τι τώρα και καλά κάνεις όλα τα vlog στα ελληνικά. Ναι, είναι καιρός για μια καινούργια αρχή γι' αυτό. Όλα τα vlog από εδώ και πέρα στα ελληνικά, αποκλειστικά για όλους εσάς που μου έχετε ζαλίσει τα. Μπλερι, θα το κάνω μπλερ αυτό, εντάξει. Oh my god. Πώς να χάσεις 50.000 subscribers στο YouTube. Βίντεο by Στέφανος Τσιτσιπάς. Όχι, δεν πρόκειται να κάνω τίποτα τέτοιο. Αλλά είναι καιρός για μια αλλαγή και να μπορέσω επιτέλους να μην κάθομαι και παίζω ηλεκτρονικά σαν τον Παύλο όλη μέρα στο σπίτι. Hey yo, hey yo. Ακριβώς. What do you need to bring me up? Να μπορέσω και να κάνω κάτι λίγο πιο δημιουργικό. Κάτι πιο. Κάτι πιο καινούριο. Εκτός αν εσείς, τέλος πάντων. Τελικά είπες να έρθεις, ε? Μετά από τόσο καιρό μέσα στο αυτοκίνητο, δεν μας είπες τίποτα! Λιπτόνικ, να, держи. Μπακέτα. Μπακέτ, τόσο γαλλικό. Τόσο γαλλικό αυτό που πήρες. Παύλο, για Παύλο. Πέτρο, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν νομίζω ότι η μαμά μας ταΐζει σε τα σκυλιά. Δίνει τα σαντουίτς και φεύγει. Μας δίνει τα σαντουιτσάκια. Το μόνο που λείπει είναι το πιατάκι αυτό που βάζει κάτω στα σκυλιά το φαγητό. Είναι σωστή ανάθρεψη αυτό το πράγμα, πες μου. Η σωστή ανάθρεψη είναι να σου παίρνει το πιούνι και να σου το βάζει στο στόμα. Δεν θέλω κρουασάν. Θέλω κρουβασάν. Σου πάρω με τα άλμα κρουασάν. Πρέπει να είναι η χειρότερη μέρα σήμερα για να πάμε για βόλτα. Το ξέρω, αλλά εντάξει, αυτιά. Και το να καθίσουμε μέσα στο διαμέρισμα κλεισμένοι και να βλέπουμε τη βροχή, it's ok. We're in the car. Βγείτε μουλάρια, λάτε. Άστα στα φίλια και προχώρα, πάμε. Ναι, γεια σας, με συγχωρείτε. Να σας ρωτήσω κάτι, μήπως ξέρετε που είναι η παραλία? Ακριβώς απέναντι. Ω, μιλάτε ελληνικά, δεν το... Πώς και έτσι. Ω, ελληνιδά. Ρωσίδα. Ρωσίδα. Ναι. Πού κολλάει αυτό? Στη Ρωσία όλοι μιλάνε ελληνικά. Όλοι. Οκ, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Γεια σας. Ναι, παρακαλώ. Παύλο, εάν πας να μιλήσεις στα κορίτσια και να πεις συγγνώμη, είμαι τουρίστας, μπορείτε να με ξεναγήσετε στην πόλη? Αν πας το κάνεις, έχεις 10.000 από μένα. Παύλο, ακούς, ακούς. Έλα, πήγαινε, τρέχα, τρέχα, τρέχα. Ο σκύλος! Γεια σου! Πώς το λένε το σκύλο? Άιλα. Αλήθεια. Σινικό ή θηλυκό είναι? Θηλυκό. Θηλυκό. Ο Άιλας. Ο Άιλας. Να ρωτήσω κάτι, έχει και γιορτή ο σκύλος? Υπάρχει το Αγίου Άιλα. Ο Άιλας γιορτάζει 28 Φεβρουαρίου. Πώς το ξέρεις? Μπορώ να δω τα χαρτιά παρακαλώ? Όχι. Όχι. Τα χαρτιά είναι απόρριτο περιεχόμενο, τα οποία είναι αποκλειστικά δεδομένο της περιουσίας της κυβέρνησης και δεν μπορούν να δοθούν σε κανέναν άνθρωπο παρά μόνο στον ιδιοκτήτη και σε διακεκριμένα άτομα της κυβέρνησης. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, Άιλα, σου δίνω 400 δολάρια άμα πηδήξεις μέσα στο νερό. Ναι ή όχι?
Σου δίνω χρόνο να σκεφτείς, πες μου αργότερα. Πέτρο, σου δίνω 400 δολάρια άμα πηδήξουμε στο νερό. Ζητρία. Τα έχω εδώ ακριβώς. Ζητρία, can I count it? Πάντα εδώ. Όχι, δεν υπάρχει counted. Είναι ναι ή όχι, δεν υπάρχει να counted. Μα ψήθηκα. Αληθινά είναι. Okay, sure, why not. Σου δίνω άλλα 500 άμα το κάνεις γυμνός. Yeah. Έχεις πετσέτα να δώσουμε στον Πέτρο μετά όταν πηδήξει. Έχω χάρτο πετσέτα, μα θέλει. Παύλο, μπορείς να ρωτήσεις οι Δεσποινίδες ποιος είναι αυτός ο Θεός εδώ πέρα. Είδανε τον Πέτρο και φύγανε. Θέλω να μπερδευτούν λίγο επειδή δεν υπάρχει τρίενα, υπάρχει ιένα. Πασιδόνας, Πασιδόνα. Παύλο, μην το χάσεις, πάμε. Τι είδαμε τώρα. Ο πατεράς μας ο οποίος μας λέει όλο μαλάκι. Πασιδόνα. Ο οποίος έπαθε λουμπάγκο. Λουμπάγκο τελείως. Φίλε, άστο, δε. Άστο. Ευχαριστώ παιδιά γιατί σήμερα. Μην ευχαριστήσεις κανένα, δεν έχει κανένα να ευχαριστήσεις. Κανείς δεν νοιάζεται. Γιατί. Πασιδόνας, σε παρακαλώ. Εγώ, πως σαν Πασιδόνας, θέλω να πω ότι πολλές φορές εμείς οι θεοί γινόμαστε άνθρωποι για να έρθουμε κοντά σε εσάς, να σας σώσουμε. Γιατί έχετε πρόβλημα να καταλάβετε να φτάσετε. Σε θέλει γυναίκα σου, σε θέλει γυναίκα σου να δει εκεί πέρα. Φτάστε κοντά στη θεϊκή φύση. Δεν της δίνει σημασία. Δεν της δίνει σημασία. Είναι εκεί πέρα. Χρειάζεται να κάνετε τώρα κάποια. Τώρα τελειώνει. Πράγματα. Περίμενε. Νάτος, να εκεί. Να ορίστε. Σας περιμένει. Ελάτε. Έλα τα κορίτσια. Ελάτε, ναι. Εμένα. Δεν φεύγουνε. Δεν φεύγουνε. Τόση τεστοστερόνη εδώ πέρα γύρω-γύρω που να πάνε. Τεστοστερόνη, τεστοστερόνη, τεστοστερόνη και αδρεναλίνη. Για κυρίους με τρελές φαντασιώσεις, σας συστήνω το νοσοκομείο που. Το πάρε, το της Αντίπ. Εμείς οι θεοί πολλές φορές γινόμαστε. Λοιπόν, το νοσοκομείο της Αντίπ είναι εκεί πέρα, άμα ενδιαφέρεσαι. Μπορώ να σου δώσω οδηγίες. Bitch fight. Bitch fight. Fall one. Φρικάρε. Τα έχει παίξει, άστο, δε. Πρέπει να την ταΐζουμε. Άιλα, δεν σε ταΐσαμε, τι έγινε. Άιλα just got defeated. Νομίζω η Άιλα μόλις έχασε τον αγώνα εναντίον. Σκυλάκι. Πορτοκαλί. Πορτοκαλί. Σίτσου. Σίτσου είναι κινέζικη ράτσα. Θα σου κάνω εγώ ζίου ζίτσου και θα σου πω εγώ μετά πόσο θα. Τι τσίτσου θα είναι το σκύλι. Okay, είναι Pomeranian. Είναι από το Ιράν. Αυτό είναι το Pomeranian. Ναι. Από το Ιράν είναι. Ο Χρήστοφερ Σπυρόπουλο έχει ένα Pomeranian. Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, ανέφερα πριν κάτι εβδομάδες. Δεν ξέρω, το έχω ψιλομπερδέψει όλο αυτό το vlog. Είχα πει ότι πριν θα τελειώσει σε 13 επεισόδια και τώρα ξεκινάω το ελληνικό. Την ελληνική εκδοχή αυτού του vlog. Η οποία. Εντάξει, δεν ξέρω άμα. Είδε ένα παιδί τη προάλλη πήρε πιστάσιο. Του λέω ρε. Του λέω είσαι τρελό, πιστάσιο. Τι είσαι, 60 χρονών. Είναι μια τόσο ενηλικιωμένη γεύση παγωτού. Κοίτα, όπω σου είπα, γνωρίζουμε ότι ο Παύλο στα παιδικά του χρόνια στη Βουλιαγμένη περνάει πολύ χρόνο στο ζάχο. Κιού είναι. Αυτό τι έχει να κάνει με το παγωτό μου. Παρεπιπτόντω έχει χτίσει την τουαλέτα. Θέλω, ναι. Για πε. Ότι πιο το. Το εστιατόριο αυτό. Ναι, το ποιο, ναι. Αυτό. Έχει μίσλα. Ποιο. Αυτό εκεί πέρα το εστιατόριο. Λένε ρίστορα. Δεν έχει όνομα. Απλά ρέστοραν. Αυτό εκεί το εστιατόριο έχει μισελά. Και ο ζάχος στη γειτονιά μας έχει μισελά. Έχει. Αλλά διαφορετικό μισελά όμως. Σίγουρα. Ο κύριος εδώ δεν παίρνει μετρητά. Πρέπει να είναι η μοναδική περίπτωση που έχω δει ποτέ κάποιος να παίρνει μετρητά και να παίρνει κάρτα. Είναι κλασική περίπτωση. Αυτή υπάρχει. Δεν είναι κλασική περίπτωση. Στην Ελλάδα είναι το ακριβώς αντίθετο. Αλλά είναι κλασική περίπτωση ότι υπάρχει και δεύτερη μπίζνα πίσω από την πόρτα. Να ξέρεις τι εννοώ. Δεν κατάλαβα. Γι' αυτό δεν υπάρχει πιστωτική κάρτα. Όταν βλέπεις Breaking Bad, Just Call Saul και. Και all that shit. Πολύ καλή παιδαγωγική σειρά. Κυρίως για. Η οποία σου μαθαίνει πάρα πολλά έτσι ζωή, σωστά. Για φατζή, πες κανένα αστείο. Η φάτσα του Πέτρου. Καλό, καλό, καλό. Γουστάρον. Σου την είπε, σου την είπε. Η άλλα τα έχει βρει με τον παγωτατζή. Γιατί ξέρει ότι έχει πολύ παγωτό και θα τη θέλει. Η άλλα προσπαθεί να ξεκινήσει business με τον παγωτατζή εδώ πέρα τη γειτονιά. Δωρεάν παγωτό for the rest. Δωρεάν παγωτό for life. Για πες μας εσύ. Εσύ δεν έχεις πει μια κουβέντα σήμερα. Μια κουβέντα εσύ σήμερα δεν μας έχεις πει. I like turtles. Σ' αρέσουν οι χελώνες, είναι λίγο άκυρο. Μου αρέσουν οι χελώνες. Σ' αρέσουν οι χελώνες. Και εμένα. Εγώ πήγα νηπιαγωγείο στις Χελωνίτσες όταν ήμουν μικρός. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Το θυμάμαι ακόμα. Ένα από τα καλύτερα νηπιαγωγεία του κόσμου σίγουρα. Σε όσους είναι άσχετοι στα ψαράκια, ορίστε πώς το κάνουμε, να μάθετε κι εσείς από το σπίτι. Λοιπόν, φέρνουμε την πέτρα, την καθαρίζουμε, γιατί συνήθως έχει βρωμιές, κυρίως στις ελληνικές παραλίες. Α, για να γλιστράει πιο γρήγορα στο νερό. Ακριβώς. Από φυσική είστε πρώτος, βλέπω. Ανοίγουμε τους ώμους. Έτσι, για έξτρα δύναμη, 10%. Για έξτρα δύναμη, για έξτρα. Για έξτρα ακρίβεια. Για ακρίβεια και για βάθος. Πετάμε. Δύο. Έκανε δύο τσαφ. Μια χαρά. Εντάξει, καλή αρχή. Θα το παλέψουμε το επόμενο. Το πάλεψε, φίλε. Καλύτερο. Όπως λέει και ο Αγγελίνος, ο Τεντ, μετράει προσπάθεια. Η προσπάθεια μετράει. Μετράει προσπάθεια, φίλε. Μετράει προσπάθεια. Από το σπίτι. Εντάξει, πάμε τώρα να χαλαρώσουμε στην καναπή. Αγγελίνο, για σένα, ρε φίλε, έστω και από το σπίτι. Για σένα. Το είδατε αυτό, κύριε. Τρία. Τέσσερα. Πέντε.
5! Έτσι ακριβώς δεν είδαμε, γίνεται. Μπορεί να μας ξαναδείξει. 5! Κι όμως δεν είναι τυχαίο. Το έχω το skill set. Δεν έχει χαθεί, δεν το έχω ακόμα. Είδαμε, είναι όλα στο touch και στη φυσιογνωμία του χτυπήματος.